Η σεισμική δραστηριότητα που συνεχίζεται αμύωτη στην ευρύτερη περιοχή του Άρκαλο χωρίου έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, ανησυχία αλλά και αναστάτωση και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και όλα αυτά την εβδομάδα που έχουμε και εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στη σκιά της πανδημίας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Κύριε Μπελαδάκη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο δελτίο μας. Καλώς σας βρήκα. Και θα ήθελα καταρχήν να μου δώσετε λίγο το στίγμα για το τι ακριβώς ισχύει σε αυτή την περίεργη περίοδο, γιατί έχουμε μία πανδημία που είναι σε εξέλιξη, αλλά και μία έντονη σεισμική δραστηριότητα που πολλές φορές έδιωξε τους μαθητές από τα σχολεία. Αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα εφόσον έχουμε μετασεισμούς? Ναι. Όπως είπατε, συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα. Δυστυχώς έχουμε το προνόμιο, σε εισαγωγικά η λέξη προνόμιο, να είμαστε μια σεισμογενή περιοχή. Και έχουμε και την εμπειρία που βίωσαν με ιδιαίτερα έντονο και δύσκολο τρόπο, από ό,τι τουλάχιστον φάνηκε, οι μαθητές μας στο μεγάλο σεισμό που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Βεβαίως, η ευκαιρία αυτή σε εισαγωγικά έδειξε και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και των εκπαιδευτικών και των μαθητών, γιατί δεν είχαμε θύματα. Γιατί στο περιοχή του Ιβρίου Μινώα υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα, από ό,τι είδαμε μετά με τις καταστροφές. Ωστόσο όμως οι μετασεισμοί που συνεχίστηκαν έκαναν τους μαθητές να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με το φαινόμενο και τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα. Ωστόσο ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει με βάση τις οδηγίες του ΟΑΣΠ ένα σχέδιο ετοιμότητας που το έχουν επεξεργαστεί ανάλογα με το κάθε σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου. Το σχέδιο αυτό ετοιμότητας προβλέπει πολύ ξεκάθαρα τι θα κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός, ο διευθυντής του σχολείου, οι δάσκαλοι των τάξεων και οι μαθητές. Και προβλέπεται και ένας χώρος καταφυγής που αμέσως μετά τα πρώτα λεπτά του σεισμού, δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία τη δική του και να διατηρήσει και το ηθικό των μαθητών, να μην προκληθεί πανικός. Κύριε Μπελαδάκη, τις προηγούμενες ημέρες, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είδαμε αρκετές φορές οι γονείς να πηγαίνουν στα σχολεία και να παίρνουν τα παιδιά τους. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την έκδηλη ανησυχία την οποία βίωναν. Επίσης, ξεκίνησε μια διαδικασία ελέγχων για την στατικότητα των σχολείων. Για ποιο λόγο ένας μετασεισμός να διώχνει τους μαθητές από τα σχολεία, όταν μάλιστα μετά από έλεγχο το σχολείο θεωρείται εξαιρετικό? Ναι. Και βεβαίως τι συμβαίνει με τα σχολεία που έχουν πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ανοιχτά. Και εννοώ πρόβλημα, ελεγχόμενο πρόβλημα. Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, από τη στιγμή που το σχολείο θα εκενωθεί με ασφάλεια, θα φύγει ο μαθητής από την τάξη και θα πάει στο χώρο καταφυγής, οι οδηγίες που έχουμε δώσει είναι ότι οποιοδήποτε γονέας επιθυμεί να παραλάβει το παιδί του, υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ότι το παραλαμβάνει. Οι διευθυντές των σχολείων έρχονται σε επαφή μαζί μας. Αυτό θα ισχύσει και για πιθανούς μελλοντικούς μετασεισμούς? Ναι, ίσχυε και θα ισχύει πάντα. Όποιος γονέας θελήσει να πάει να παραλάβει το παιδί του, δεν μπορεί ο διευθυντής να το αρνηθεί. Απλά του δίνει να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι με ευθύνη δική του το παίρνει. Αμέσως μετά οι διευθυντές των σχολείων επικοινωνούν μαζί μας για να μας ενημερώσουν αν υπάρχουν εμφανείς ρογμές. Αν δηλαδή αυτός ο σεισμός προκάλεσε κάποια δυσκολία επιπλέον στο κτίριο. Και είμαστε σε επαφή, η πολιτική προστασία, οι δημοτικές αρχές των εκάστοτε Δήμων και εμείς, προκειμένου να πάρουμε μία απόφαση αν οι ενδείξεις που έχουμε είναι, αν δηλαδή είναι ένας πολύ μεγάλος ισχυρός σεισμός ή αν είναι ένας ασθενής, ανάλογα αξιολογείται. Και ο Δήμος παίρνει την απόφαση ή αντίστοιχα ο Περιφερειάρχης, αν μιλάμε για περισσότερες μέρες. Για το κλείσιμο. Για το κλείσιμο. Προσέξτε τώρα, μερικές φορές οι γονείς είναι λογικό να ανησυχούν και κάποιες φορές λένε γιατί δεν κλείνεται το σχολείο. Ξέρετε, μερικές φορές είναι πιο ασφαλές ο μαθητής να είναι στο χώρο του σχολείου και στο χώρο καταφυγής από το να διώξουμε ανεξέλεκτα τα παιδιά να πάνε σε σπίτια που ενδεχομένως οι γονείς να μην υπάρχουν, να είναι στη δουλειά τους και να κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Εσείς, κύριε Μπελαδάκη, έχετε ενημερωθεί μετά τους τελευταίους μετασεισμούς αν υπάρχουν και καινούργια προβλήματα σε σχολικά συγκροτήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης? Ξέρουμε για τα προβλήματα που υπήρξαν, όπου τα οποία ενδεχομένως να επιδεινώνονται σε άλλα σχολεία. Όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη. Έχουμε απομονώσει τους χώρους εκείνους. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία είτε έχουν εγκατασταθεί εκεί, είτε έχουν μεταστεγαστεί. Και περιμένουμε τις τεχνικές υπηρεσίες να προβούν στις επιδιορθώσεις, προκειμένου να μπουν με ασφάλεια οι μαθητές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση πρέπει
κατά περίπτωση να λειτουργούμε. Δηλαδή, το σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προβλέπει ότι λαμβάνονται κάθε μέτρο που απαιτείται από τους διευθυντές και κατά περίπτωση γιατί. Γιατί πολλές φορές τα σχέδια καταφυγής, ιδιαίτερα όταν έχουμε μία βροχόπτωση, δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ χρόνο το μαθητή. Είναι και ιδιαιτερότητα επειδή μπαίνει και χειμώνας. Άρα, κρατάμε αυτό που λέτε, ότι είναι στην δικαιοδοσία η απόφαση του κάθε γονέα, αν θέλει να πάρει το παιδί του μετά από ένα μετασεισμό. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και επίσης, κρατά το γεγονός ότι παρά τη μετασεισμική δραστηριότητα, πέρα από τα γνωστά προβλήματα στα σχολικά μας συγκροτήματα, δεν έχουν προκύψει καινούρια για να νιώσουν και ένα αίσθημα ασφάλειας οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές. Τώρα, αυτή η εβδομάδα είναι βδομάδα εορτασμού, της 28ης Οκτωβρίου. Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια θα ξαναδούμε παρελάσεις στις κριτικές πόλεις. Όλο το Σαββατοκύριακο παρακολουθώ αυτή την κοινή υπουργική απόφαση για το πότε θα βγει και πώς ακριβώς θα γίνουν οι παρελάσεις. Ήδη να πούμε ότι στην περιοχή της Ημαθίας θα γίνουν μόνο στρατιωτικές παρελάσεις λόγω του υψηλού υλικού φορτίου. Η Κρήτη πάει καλά, αλλά οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά. Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί? Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν οι γιατροί δημόσιας υγείας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Συρηγονάκης και εκπρόσωποι των δύο διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα μας ήταν να μεριμνήσουμε ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να μην έχουμε υγειονομική εξάπλωση έτσι, στον χώρο της παρέλασης, αλλά και να δούμε με ποιο τρόπο θα μειώσουμε το χρόνο της παρέλασης. Η παρέλαση κατά μέσο όρο διαρκούσε μια μισή ώρα και έπρεπε να περιοριστεί στη μία ώρα ή λιγότερο από μία ώρα, γιατί λαμβάνουμε υπόψη κάποιες καθυστερήσεις. Άρα θα είναι λιγότερα και τα τμήματα που θα παρελάβουν. Καταλήξαμε λοιπόν στην απόφαση. Γνωρίζετε ότι κάθε χρονιά, ανάλογα με το αν είναι μονό ή ζυγό το έτος, παρελάζουν και τα μονά ή ζυγά σχολεία. Κατά συνέπεια, το 2021 ήταν η σειρά των μονών. Αυτό σχολείων. Αφορά βεβαίως στις μεγάλες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο. Στις μεγάλες πόλεις όπως είναι το Ηράκλειο. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να παρελάσουν τα σχολεία οι πρώτοι αριθμοί, δηλαδή στο Ηράκλειο θα έχουμε από το 1 έως το 23ο δημοτικό να παρελάσει και αντίστοιχα να παρελάσουν και οι σημειοφόροι και οι παραστάτες των ζυγών και όχι στο σύνολο όπως παρελάσαν τα προηγούμενα χρόνια. Στην παρέλαση την 25η Μαρτίου θα παρελάσουν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε διπλούς, έχουμε διαφορετικούς δηλαδή σημειοφόρους και παραστάτες σε κάθε παρέλαση, γιατί κάποια σχολεία έχουν ήδη επιλέξει τους σημειοφόρους και παραστάτες, τότε θα δώσουμε στο δικαίωμα χωρίς αποκλεισμούς να παρελάσουν και αυτοί οι σημειοφόροι. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην παρέλαση θα κάνουν παρέλαση με μάσκα? Ναι. Η οδηγία η οποία έχει δοθεί είναι ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην παρέλαση, επειδή θα υπάρχει συνωστισμός οπωσδήποτε, θα φοράνε μάσκα. Οι μαθητές στο χώρο συγκέντρωσης. Άρα στην κυριολεξία παρέλαση της πανδημίας. Ναι, ακούστε όμως. Οι μαθητές θα συγκεντρωθούν με μάσκα. Από τη στιγμή όμως που θα μπουν στη σειρά και θα κρατάνε, από τη στιγμή που σειρά είμαστε σε αποστάσεις και κρατάμε δηλαδή την απόσταση μεταξύ μας, τότε όση ώρα παρελάβουν θα είναι χωρίς μάσκα και τη μάσκα θα την ξαναβάλουν πάλι αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η παρέλαση, που θα συνωστιστούν και θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Βεβαίως να πούμε ότι μάσκα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και οι πολίτες που θα πάνε να θαυμάσουν τα νέα παιδιά, τους μαθητές, αλλά και τις ένοπλες μας δυνάμεις. Κύριε Μπελαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ.